Όταν μου κάναν τη φοβερή τιμή να με καλέσουν να μιλήσω εδώ πέρα, μου είπαν έλα μιλήσει για την αξία της προσφοράς και για το αντίκτυπο που έχει προσφορά στο ίδιο το άτομο. Λογικά, με την ιδιότητα που έχω ως συνειδητής και διαχειριστής της του Μπορούμε. Και σκέφτηκα, okay, το TEDx, έτσι όπως το ξέρω εδώ και αρκετά χρόνια, είναι έτσι ένα ωραίο μέρος για να παίρνεις καινούριες ιδέες, είναι ένα ωραίο αιρετικό μέρος, γι' αυτό μου αρέσει, που προωθεί την κριτική σκέψη. Οπότε, με ακριβώς αυτή την έννοια, θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάποιες αιρετικές σκέψεις που έχω πάνω στην έννοια της προσφοράς. Σκέψεις οι οποίες περιστρέφονται γύρω από μία ερώτηση. Λείπει μία διαφάνεια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάλασα το αστείο για μετά. Θα σας την πω λοιπόν. Η ερώτηση είναι η εξής. Μπορεί μία καλή πράξη να έχει, μία πράξη προσφοράς, να είναι μία εγωιστική πράξη? Και αν ναι, παίζει κανένα ρόλο αυτό? Αυτό είναι κάτι που με προβληματίζει πάρα πολλά χρόνια. Και θέλω να σας πω ότι ο προβληματισμός μου αυτός δεν προέρχεται ούτε από τα πολλά χρόνια εθελοντισμού που έχω πίσω μου πλέον, ούτε από την ενασχόλησή μου με διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις, αλλά από μία τάκα του γνωστού φιλόσοφου της μοντέρνας εποχής, Joe Tribbiani, της σχολής των Friends, ο οποίος σε ένα επεισόδιο, Season 5, Episode 4, όποιος θέλει να το τσεκάρει, γυρίζει και λέει, συγγνώμη που θα σου το χαλάσω, Φίβη, αλλά δεν υπάρχουν ανιδιοτελείς, πραγματικά ανιδιοτελείς πράξεις. Και αυτό με προβλημάτισε, θέλω να σας πω. Και όλα αυτά τα χρόνια το παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα και διαβάζω μελέτες οι οποίες έχουν φέρει πάρα πολλές αποδείξεις πλέον με επιστημονικό τρόπο, όχι με τον τρόπο του Τζόι, για ακριβώς αυτό που είπε, δηλαδή ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που βοηθούν άλλους ανθρώπους το κάνουν για εγωιστικούς λόγους. Και ακούγεται περίεργο αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι άσχετα από το ποια χώρα προέρχονται, από ποιο πολιτισμό προέρχονται, αν πιστεύουν σε κάποιο Θεό ή όχι, ποια είναι η κοινωνική τους κατάσταση κτλ. Οπότε ελάτε να δούμε λίγο ποιες είναι οι πηγές αυτής της εγωιστικής πηγής κοινωνικής προσφοράς. Η πρώτη πηγή λοιπόν είναι η ενοχή. Έτσι, δηλαδή βοηθάς άλλους για να μειώσεις τα προσωπικά σου ενοχικά συναισθήματα. Όλοι έχετε, μην με κοιτάτε έτσι. Εννοείται ότι το έχετε όλοι και το ξέρουμε ότι έχουμε όλοι. Μπορεί να έχεις ενοχικά γιατί είσαι πολύ πλούσιος. Έτσι, μπορεί να έχεις ενοχικά, και στο εύχομαι βασικά. Μπορεί να έχεις ενοχικά γιατί έχεις μεγαλώσει ένα προνομιούχο περιβάλλον και νιώθεις άσχημα γι' αυτό. Σκεφτείτε ότι οι μεγαλύτεροι φιλάνθρωποι τα τελευταία 100-200 χρόνια, ο Κάρνεγκι, ο Ρόκεφελλερ, ο Γκέιτς, ο Βόρεν Μπάφετ, ακόμα και οι εφοπλιστές στην Ελλάδα, έχουν την ενοχή ως βασική κινητήρια δύναμη για την κοινωνική τους προσφορά. Σας το εγγυώμαι αυτό. Και το παραδέχονται και οι περισσότεροι. Γιατί νιώθουν πολύ άσχημα που έχουν τόσο πιο πολλά λεφτά από τους υπόλοιπους. Αλλά ακόμα και σε ένα πολύ πιο ταπεινό παράδειγμα, όπως εγώ, θέλω να σας πω ότι όταν είχα πάει το 2003 στο Αφγανιστάν με μια ανθρωπιστική αποστολή, όταν γύρισα ήμουνα γεμάτος με ενοχικά συναισθήματα και συναισθήματα ντροπής, γιατί δεν μπορούσα να αποδεχθώ μέσα μου ότι εγώ ζω σε ένα τέτοιο παράδεισο, όπως λέγεται η Ελλάδα, και αυτοί οι άνθρωποι ζουν σε μια κόλαση που λέγεται Αφγανιστάν και οι δύο πατάμε στον ίδιο πλανήτη. Οι μελέτες έχουν δείξει μάλιστα ότι όλοι μας, μέσα μας, έχουμε μια υποσυνείδητη καταμέτρηση καλών και κακών πράξεων. Ένα είδος ηθικής ζυγαριάς, άμα θέλετε. Προφανώς δεν θα είχαμε καμία καταμέτρηση αν οι καλές μας πράξεις προέρχονταν από αλτρουισμό. Γιατί όπως λέει πολύ σοφό ο ελληνικός λαός, θα κάναμε το καλό και θα το πετούσαμε στο γυαλό. Σκεφτείτε ότι ακόμα και η ύπαρξη της προτροπής για μια λαϊκή ρίση που λέει αυτό το πράγμα είναι απόδειξη αυτού που λέμε. Αλλιώς δεν θα είχε νόημα να υπάρχει. Έτσι. Στον αγγλόφωνο κόσμο συχνά λένε όταν κάνω μια καλή πράξη, έκανα κατάθεση στην τράπεζα του κάρμα, ας πούμε. Έτσι λένε. Έτσι. Μια τρανή απόδειξη για αυτό που σας λέω είναι η ύπαρξη του πλήθους των θρησκευτικών φιλανθρωπικών οργανώσεων. Εικάζω, δεν έχω δει κάποια στατιστική γι' αυτό και δεν υπάρχει μάλλον, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό φιλανθρωπικού έργου που γίνεται στον κόσμο γίνεται από ανθρώπους που κινητοποιούνται θρησκευτικά. Και εκεί πέρα φυσικά η ενοχή παίζει τεράστιο ρόλο. Έτσι. Ανεξάρτητα ποια θρησκεία θα πιάσεις, η ενοχή παίζει κεντρικό ρόλο. Σκεφτείτε ότι η μέρα κρίσης δεν έχουν μόνο, φαντάζομαι οι περισσότεροι από εσάς είστε χριστιανοί εδώ πέρα. Η μέρα κρίσης δεν υπάρχει μόνο για χριστιανούς. Υπάρχει και για το Ισλάμ,
υπάρχει και στον Ιουδαϊσμό. Δηλαδή, συμπεριφέρομαι καλά σήμερα για να κριθώ καλύτερα όταν θα έρθει ο ψηλός να με κρίνει. Αυτό ισχύει σε όλες τις μεγάλες θρησκείες. Στην άλλη μεγάλη θρησκεία, με πάνω από 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους, τον Ινδουισμό, συμπεριφέρομαι καλά σήμερα για να έχω μεγαλύτερες πιθανότητες να έρθω σε υψηλότερη κάστα και να μην έρθω πίσω ως αρουραίος. Αυτή είναι η έννοια της μετενσάρκωσης. Μια τεράστια άλλη απόδειξη αυτού που συζητάμε είναι ότι σκεφτείτε το περίπου 1 τρίτο της ανέβρεσης σπόρων των φιλανθρωπικών οργανώσεων στον δυτικό κόσμο πραγματοποιείται το μήνα Δεκέμβριο. Χριστούγεννα, τέλος έτος. Σκέφτομαι τι έκανα, έτσι, και πάει λέγοντας. Οπότε αυτό είναι το πρώτο. Φυσικά για πολλούς από εμάς η μέρα κρίσης δεν παίζει μεγάλο ρόλο στην καθημερινότητα μας. Σας το εύχομαι βασικά. Ούτε με μετενσάρκωση. Οπότε πάμε στην επόμενη πηγή. Η επόμενη πηγή, εγωιστική πηγή θετικής συμπεριφοράς, είναι η αμοιβαιότητα της καλής πράξης. Όπως βλέπετε εδώ πέρα. Που σημαίνει τι, κάνω μια καλή πράξη γιατί έκανες εσύ κάτι καλό για μένα χθες ή περιμένω από σένα να κάνεις κάτι καλό για μένα αύριο. Αυτό ακούγεται λίγο μπανάλα, αλλά οι περισσότεροι εξελικτικοί ψυχολόγοι και βιολόγοι θεωρούν ότι οι περισσότερες καλές πράξεις υπάρχουν από έναν κοινικό υπολογισμό που έχουμε μέσα μας για την αμοιβαιότητα ακριβώς αυτών των πράξεων. Δηλαδή, σήμερα θα σου βοηθήσω να κόψουμε τα ξύλα για να έχεις για το χειμώνα, αύριο θα με βοηθήσεις να επισκευάσουμε τη σκεπή. Ζούμε σε μια κοινότητα. Προφανώς, δεν υπάρχει πολύ ανιδιοτέλεια σε μια τέτοια πράξη. Παρ' όλα αυτά, είναι πολύ σημαντική κινητήριος δύναμη θετικής κοινωνικής συμπεριφοράς. Μάλιστα, αυτή η συνεργασία υπό όρους, όπως ονομάζεται, είναι τόσο σημαντική και έχει παίξει τόσο κρίσιμο ρόλο στην εξέλιξη του είδους μας, που θεωρείται το βασικό συστατικό της επιτυχίας και της κυριαρχίας του Homo sapiens στον πλανήτη. Έτσι. Και όταν δημιουργήθηκε πριν από χιλιετίες, δημιουργήθηκε από τον άνθρωπο ως συμφέρουσα συμπεριφορά, γιατί ζούσαμε σε μια κοινωνία κυνηγών και συλλεκτών, όπου αν δεν είχες μια τέτοια συμπεριφορά, θα σε τιμωρούσαν και απλά θα σε βγάζαν έξω από το σύνολο. Αυτό τότε θα σήμαινε με μεγάλη βεβαιότητα το θάνατό σου. Έτσι. Οπότε αυτό έχει γραφτεί στο DNA μας, υπάρχει ακόμα, είναι πολύ ισχυρό και ισχύει ακόμα κυρίως σε μικρές κοινότητες. Το παράδειγμα που σας είπα με τα ξύλα και τη σκεπή είναι προσωπικό παράδειγμα που είχα όταν πήγα να ζήσω μετά τη Θεσσαλονίκη που μεγάλωσα σε ένα χωριό στη Νότια Βαυαρία στο θείο μου, όπου ήταν μια μικρή κοινότητα και αυτό ήταν καθημερινότητα. Ο ένας βοηθούσε τον άλλον για αυτόν τον λόγο. Και αύριο βοηθούσαμε τον άλλον. Και μετά βοηθούσε αυτό σε εμά. Και πάει λέγοντας. Τώρα σε ακούω εσένα εκεί πίσω, να λες: Οκ, ρε μεγάλε, αλλά οι περισσότεροι από εμά ζούμε σε πόλη. Και επίσης υπάρχουν πολλοί που κάνουν καλή πράξη χωρίς να έχει άμεση ανταμοιβή αυτό. Τι γίνεται με αυτού. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρατήρηση, γιατί πάμε στο τρίτο. Η τρίτη πηγή λοιπόν είναι ότι κάνει την καλή πράξη γιατί έχεις την προσδοκία μιας θετικής κοινωνικής αποδοχής ή θες να αποφύγεις αρνητικές κοινωνικές συνέπειες. Έτσι. Πριν την ανακάλυψη την ευρεία διάδοση των εργαλείων ματαιοδοξίας, προώθησης ματαιοδοξίας και μαζικής αναζήτησης κοινωνικής αποδοχής που είναι τα social media, το παράδειγμα που φέρανε οι περισσότεροι επιστήμονες είναι πάρα πολύ απλό και είχε μελετηθεί στη Νέα Υόρκη. Είχαν παρατηρήσει ότι υπήρχε πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να δώσει χρήματα σε ένα ζητιάνο στον δρόμο, στη Νέα Υόρκη, αν περπατούσε με άλλου παρά από το να περπατά μόνο σου. Η πιθανότητα δε κορυφωνόταν, μπορείτε να το φανταστείτε, όταν περπατούσε με τη νέα σου σύντροφο. Έτσι. Στην εποχή βέβαια του Insta και του Φουμπού αυτά έχουν απογειωθεί τελείως, έχουν πάει σε άλλες διαστάσεις. Υπάρχει έκρηξη της αυτοπροβολής, της ματαιοδοξίας, αλλά και της κοινωνικής προσφοράς. Μην το υποτιμάμε αυτό. Σε αυτό το σημείο να σας παροτρύνω να ακολουθήσετε το μπορούμε στα social media, μην το ξεχάσετε. Δεν έχω κάνει καθόλου διαφήμιση. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά εκεί έξω, έτσι, και τα γνωρίζετε όλοι σας. Από τη θεωρία των σπασμένων παραθύρων, άμα έχετε ακούσει, που στην Ελλάδα η εφαρμογή του είναι η γνωστή φράση «Καλά, γιατί το μετρό της Αθήνας είναι τόσο καθαρό όταν έξω υπάρχει τόση βρωμιά» μέχρι τη μεγαλύτερη πιθανότητα να ακολουθήσουμε περιβαλλοντικά, περιβαλλοντικές θετικές δράσεις όταν ξέρουμε το κάνουν πάρα πολλοί άλλοι, βλέπε social media, βλέπε πλαστικό τα τελευταία 2 χρόνια. Έγινε χαμός. Όλοι αφυπνιστήκαμε ξαφνικά. Μπράβο μας. Έτσι. Ή να συμμετάσχουμε σε κοινωνικές θετικές δράσεις, αν ξέρουμε ότι αυτή η λίστα της συμμετοχής θα δημοσιοποιηθεί κάπου. Σκεφτείτε λίγο τις πλατφόρμες, διαδικτυακές πλατφόρμες αιτήσεων, όπως είναι το Avaaz, το Change.org κτλ. Είναι πολύ καλά παραδείγματα γι' αυτό.
Σε ακούω πάλι εσένα εκεί πίσω όμως, που αναρωτιέσαι, οκ, okay, υπάρχει κάποιος ο οποίος κάνει απλά μια καλή πράξη, ρε φίλε, δεν θέλει τίποτα από όλα αυτά. Και έχεις δίκιο. Και με φέρνεις στην τέταρτη εγωιστική πηγή θετικής κοινωνικής συμπεριφοράς, που δεν είναι τίποτα άλλο, το πιο απλό, σε κάνει να νιώθεις καλά. Κάνεις το καλό γιατί σε κάνει να νιώθεις καλά μέσα σου. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας θυμίσω, αν θυμόσαστε αυτό το επεισόδιο, που με έχει στιγματίσει οπότε έχετε καταλάβει, ότι η Φίμπη γυρίζει και απαντάει στο Τζόι, ναι ρε, εγώ συγγνώμη, έφερα στον κόσμο τα τρία παιδιά του αδερφού μου, γιατί δεν μπορούσε να κάνει παιδιά με τη γυναίκα. Αυτό τους έχει δώσει απεριόριστη ευτυχία και χαρά. Δεν είναι ανιδιοτελής πράξη αυτό πράγμα? Και τη απαντάει φυσικά ο τρισμέγιστος Τζόι, ναι, αλλά αυτό σε έκανε να νιώσει υπέροχα, έτσι δεν είναι? Και λέει, φεύγει συγχτηρίζοντας τέλος πάντων η Φίμπη. Αυτό σε ένα πιο σοβαρό τόνο, έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλές νευρολογικές μελέτες που έχουν δείξει ότι το σύστημα ανταμοιβής του εγκεφάλου μας, που είναι εδώ μπροστά, συνδέεται με τις περιοχές που ελέγχουν τη συμπεριφορά και την ανάμνηση. Η εξέλιξη αυτής της σύνδεσης που υπάρχει σε όλα τα ζώα έχει δημιουργηθεί για τον απλούστατο λόγο ότι τους βοηθά σε αυτή την αξιολόγηση των ανταμοιβών, τους βοηθάει πάρα πολύ στο να επιβιώσουν. Τόσο απλά. Σκεφτείτε τα πιο απλά παραδείγματα. Φαγητό και νερό. Οι μελέτες έχουν δείξει ότι αυτό ισχύει και για κοινωνικές ανταμοιβές. Και γι' αυτό το λόγο, για παράδειγμα, εθιζόμαστε στον τζόγο. Αλλά ακόμα και για κοινωνικά δίκαιες συμπεριφορές. Έχει αποδειχθεί αυτό. Με άλλα λόγια, νευροψυχολογικά αυτή τη στιγμή, το να πας να βοηθήσεις έναν άνθρωπο έχει το ίδιο αντίκτυπο από το να φας σοκολάτα. Τόσο απλό. Λοιπόν, αλλά δεν χρειάζεστε αποδείξεις, μελέτες για να καταλάβετε κάτι που ξέρετε, φαντάζομαι, οι περισσότεροι μέσα εδώ πέρα από μόνοι σας. Πόσο όμορφα νιώθεις, σίγουρα θα θυμόσαστε, πόσο όμορφα νιώθεις όταν βοηθάς κάποιον. Έναν άσχετο, έναν δικό σου άνθρωπο, όταν κάνεις εθελοντισμό, όταν πας και μαζεύεις σκουπίδια από μια παραλία, οτιδήποτε που έχει θετικό κοινωνικό ή υπερβολικό αντίκτυπο. Νιώθεις πάρα πολύ όμορφα και αυτό το ξέρετε κι εσείς. Και μην σκέφτεστε μόνο συσίτια, πρόσφυγες και βαριά πράγματα. Σκεφτείτε τους εθελοντές εδώ πέρα, τις εκδήλωσεις, χωρίς τους οποίους δεν θα είχαμε κάνει τίποτα εδώ πέρα. Ρωτήστε τους στο διάλειμμα, πώς νιώθετε που έχετε κάνει αυτό το πράγμα, που είστε εθελοντές εδώ. Μην τύχουν και πείτε ότι είστε όλοι κουρασμένοι, παρακαλώ, έτσι. Σας φοβάμαι λίγο. Λοιπόν, αυτό το όμορφο συνέστημα λοιπόν που έχεις μέσα σου, όλες οι μελέτες δείχνουν και προσωπικά το πιστεύω και εγώ ίδιος από την εμπειρία μου, ότι είναι βασικός κινητήριος μοχλός κοινωνικής συμπεριφοράς. Απλούστατα γιατί πατάει πάνω στην εγωιστική φύση του ανθρώπινου όντος. Τόσο απλά. Και αφού το διαπιστώσαμε αυτό λοιπόν, πάμε στην υποερώτηση. Παίζει αυτό κανένα ρόλο? Γιατί είναι σημαντικό αυτό το πράγμα? Θέλω να σας πω, τα τελευταία χρόνια, μιας που είμαι εδώ πέρα με πάρα πολλούς φοιτητές ή αποφύτους πανεπιστημίου, με προβληματίζει πάρα πολύ το γεγονός ότι τα τελευταία 3-4 χρόνια περίπου το παρατηρώ αυτό, ότι έρχονται πάρα πολλοί φοιτητές, ξαφνικά θέλω να κάνω εθελοντισμό. Ξαφνικά ξύπνησαν όλοι και θέλω να κάνω εθελοντισμό. Όταν μιλάς λίγο μαζί τους, είναι προφανέστατο ότι ο λόγος που το κάνουν αυτό είναι ότι έχουν αποφοιτήσει, ψάχνουν δουλειά και έχουν αντιληφθεί πάρα πολύ έξυπνα ότι το να έχουν στο βιογραφικό τους ένα κλικ, έχω κάνει εθελοντισμό, είμαι εθελοντής, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ανέβρεση δουλειάς. Έτσι. Έρχονται λοιπόν κάποιοι συνάδελφοι, φίλοι, γνωστοί από την κοινωνία των πολιτών γενικότερα, με αυτό το ύφος. Με αυτό το ύφος συγκεκριμένα. Και μου λένε, ναι, αλλά είναι δυνατόν, αυτό δεν είναι αυθεντική προσφορά, δεν είναι πραγματικός εθελοντισμός, αυτό το ύφος, ξέρουμε την αλήθεια. Και κάνω αυτή την κριτική στους φοιτητές ειδικά. Και σκέφτομαι, ρε παιδί μου, ότι καταρχάς, όταν τους κάνεις μία-δύο ερωτήσεις σε αυτούς τους ανθρώπους, πάρα πολύ γρήγορα, και άμα είναι ειλικρινείς με τον εαυτό τους, αλλά και ειλικρινείς μαζί σου, πάρα πολύ γρήγορα, φαίνεται ότι και αυτοί οι ίδιοι που κάνουν αυτή η υπέρμαχη της αυθεντικότητας, ήδη και αυτοί υπόκειται στους ίδιους τέσσερις εγωιστικούς λόγους κοινωνικής προσφοράς που σας είπα πιο πριν. Είναι πάρα πολύ γρήγορο, οπότε όλη η αξιοπιστία της κριτικής τους πάει στράφη. Το δεύτερο είναι ότι θέλω να σας πω πολύ προσωπικά και μετά από χρόνια περισσολογής και πλήρως απενοχοποιημένα, ότι με ελάχιστες εξαιρέσεις, πραγματικά με ελάχιστες εξαιρέσεις, για μένα πλέον ειλικρινά δεν παίζει κανένα ρόλο γιατί κάποιος βοηθάει, αλλά αν βοηθάει. Έτσι. Ειδικά σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, με τα απίστευτα χαμηλά επίπεδα εθελοντισμού, με τα πολύ ψηλά επίπεδα εγωισμού,
με μια κοινωνία των πολιτών σε νηπιακό στάδιο. Αν με ρωτήσετε εμένα που το ζω καθημερινά, κάθε προσφορά, κάθε βοήθεια, καταρχάς πρέπει να είναι ευπρόσδεκτη. Έτσι. Με άλλα λόγια, επίσης, επειδή θέλω να έχω μια θετική στάση στη ζωή μου, λέω το εξής. Γιατί να επικεντρωθώ στο αρνητικό, ο φοιτητής έρχεται να κάνει θελοντισμό για να βελτιώσει το βιογραφικό του, προφανώς αυτό δεν είναι ανιδιοτελές, και να μην συγκεντρωθώ στο θετικό. Έρχεται, προσφέρει, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για κάθε οργάνωση. Και δεύτερον, αυτό μπορεί να είναι η θετική του εμπειρία από αυτή την προσφορά, μπορεί να είναι ένα έναυσμα να συνεχίσει σε όλη τη ζωή, άμα έχει θετική εμπειρία από αυτό, να βοηθάει. Και ακριβώς αυτό μου συνέβη, ειλικρινά σας το λέω, όταν πήγα να σπουδάσω στο Μόναχο, που ήρθα σε επαφή με τον εθελοντισμό και λέω: καλά, τι ωραίο είναι αυτό, ρε φίλε. Γιατί δεν το κάνουν περισσότεροι άνθρωποι. Και μέχρι σήμερα παραμένω εθελοντής. Όλη μου τη ζωή. Δεν σταμάτησα ποτέ. Έτσι. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Θέλω να σας πω: αυτή είναι μια φωτογραφία από εθελοντές του Μπορούμε. Μαζευτήκαμε μία μέρα, μια Κυριακή, και πήγαμε, μαζέψαμε 4 τόνους πορτοκάλια, τα οποία θα πέφτανε κάτω και θα γινόντουσαν λείπασμα. Τα μαζέψαμε και τα δώσαμε σε ωφελούμενους του κοινωνικού πατεοπολίου της Μάνδρας. Όλοι αυτοί που βλέπετε εκεί πέρα ήρθαν για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που σας είπα πριν. Έτσι, ξεκάθαρα. Αλλά δείτε τους πώς λάμπουν όλοι από χαρά. Έτσι. Όλοι εκτός από τον Νίκο που είναι πίσω, ο οποίος είναι απλά ο καλύτερος άνθρωπος στον κόσμο. Έτσι. Οπότε, προφανώς, όλοι θα πρέπει να κυνηγάμε το ιδεατό της ανιδιοτελούς προσφοράς. Εννοείται. Δεν διαφωνεί κανένας με αυτό. Και έχω μαζί σας. Έτσι. Γιατί αυτό θα μας έκανε όλους πολύ καλύτερους ανθρώπους και θα δημιουργούσε μια κοινωνία πολύ πιο όμορφη, με λιγότερες ανισότητες, με λιγότερα προβλήματα. Εννοείται. Αλλά στον πραγματικό κόσμο εκεί έξω, έτσι, που είμαστε λίγο μακριά από αυτή την ιδιαίτερη κατάσταση, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, έτσι, εγώ προτιμώ να ποντάρω στην εγωιστική φύση του ανθρώπου για να αυξήσουμε τη συνολική κοινωνική προσφορά. Σας το λέω ξεκάθαρα αυτό και χωρίς καμία ενοχή, όπως λέγαμε στην αρχή. Οπότε, κλείνοντας, θέλω να σας πω πολύ αιρετικά και πολύ εγωιστικά να είστε εγωιστές όλοι σας, ώστε να αυξήσουμε την κοινωνική προσφορά προς τον συνάνθρωπό μας και το περιβάλλον που μας έχουν ανάγκη περισσότερο από ποτέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.